humanitaire räumt und dort hier die Menschen, die leben zu Galiläa, Palermo, und das ist in der Gemia. Aber wir haben uns hier, dass wir dort der Verloria immer da, wo sie da rauf und dort hier. Οι ώρες της νύχτας προχωρούν με αγωνία, το άδειο Μορδεχέι να κοπάσει και το πλοίο από ώρα σε ώρα κινδυνεύει να βουλιάξει. Αυτές οι οριακές στιγμές των μαθητών μας δίνουν σήμερα την αφορμή να δούμε ότι η ζωή μας είναι ένα ταξίδι γεμάτο τρικυμίες και ό,τι θέλει θα πρέπει να έχουμε διαρκώς προσιλωμένο το βλέμμα στον Κύριο. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας, ένα ταξίδι όχι από την έρημο της Γαλιλαίας στην Καπερναού, αλλά από την γη στον ουρανό. Ένα ταξίδι που του κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Ταξίδι χωρίς επιστροφή, ταξίδι ζωής και θανάτου, διότι από αυτό εξαρτάται η σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είναι ταξίδι αναψυχής, αλλά ταξίδι σωτηρίας. Ένα πλοίο είναι η ύπαρξή μας ολόκληρη μέσα στο πέλαγο των δοκιμασιών για την αντιπέρα όχθη της άλλης ζωής. Δεν είναι πάντα όμορφες οι λιόλουστες ημέρες του ταξιδιού μας αυτού. Συχνά μένουμε μόνοι μας μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και παλεύουμε μέσα στη θάλασσα με τα ορμητικά κύματα που θέλουν να μας καταποντίσουν. Οι άνεμοι ενάντι, τα προβλήματα αμέτρητα, η υπομονή μας ελάχιστη, προβλήματα τόσο μεγάλα που αισθανόμαστε τα πεδόρια κύματα, να πέφτουν με ορμή κατά πάνω μας, να συνταράσουν τη ζωή μας, προβλήματα στο σπίτι, στη δουλειά, στη συνεργασία μας, αδικίες, ασθένειες, αδιέξοδα, μάσουν αυτά το όλον. Αλλά και αμαρτίες πολλές που μας διαλύουν ψυχικά, μας κάνουν να χάνουμε την ελπίδα και την ψυχραιμία μας. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, επιτρέπει ο Θεός τη χειμωνιά στη ζωή μας και την εγκυμία, ώστε να μην έχουμε πλέον καμιά ανθρώπινη προσδοκία. Κανόμαστε, φωνάζουμε και νομίζουμε πως δεν υπάρχει κανείς να μας ακούσει. Οι ώρες της νύχτας προχωρούν, αλλά ο άνεμος δεν λέει να κοπάσει. Μάλλον παίζει μαζί μας ένα σταμάτητο παιχνίδι με την εντοχή μας και το οποίο στη ζωή μας αισθανόμαστε πως από ώρα σε ώρα πάει να βουλιάξει. Μας πολεμάει η σαντέα και ο διάβολος με μύθιους τόσους λογισμούς. Σε ξέχασε ο Θεός, σε εγκατέλειψε. Χάθηκες πλέον, δεν έχεις καμιά ελπίδα, πειρασμοί ύπουλοι, σατανικοί. Λοιπόν, χανόμαστε. Σε αυτό λοιπόν το ταξίδι της ζωής μας, για την αντιπέρα όχθη του ουρανού, κάνουμε ένα τραγικό λάθος. Νομίζουμε ότι πορευόμαστε μόνοι, μόνοι και έρμοι μέσα στη νύχτα, στο σκοτάδι, τα κύματα και τον θάνατο. Μας λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Επειδή εξασθενεί η πίστη μας, μας αφήνει και η χάρη του Θεού να καταποντιζόμαστε. Αναστανωνόμαστε, φοβόμαστε, κραυγάζουμε. Όπως και οι μαθητές που νόμιζαν πως ο Κύριος αδιαφορούσε για αυτούς, ενώ εκείνος ήταν επάνω στο βουνό και προσευχόταν και στις δικές μας αταραχές το ίδιο κάνει. Προσεύχεται στον ουράνιον Πατέρα Αγία μας. Έρχεται δίπλα μας και περπατάει πάνω στα κύματα. Εμείς όμως νομίζουμε, όπως είμαστε, ότι βλέπουμε φαντάσματα και προσθέτουμε και άλλες δοκιμασίες ανύπαρκτες πάνω στις πραγματικές. Αλλά όταν πλησιάσει ακόμα περισσότερο ο Χριστός το πλοίο της ζωής μας, περπατώντας επάνω από τα κύματα των δοκιμασιών μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι δίπλα μας και έρχεται να σταματήσει την τρικυμία και πολύ περισσότερο να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τον ουρανό για να μας σώσει. Είναι δίπλα μας όχι μόνο ως εξουσιαστής της πίσεως, αλλά και ως κυβερνήτης της ζωής μας. Λέγει σε εμάς που δηλιάζουμε, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου, διότι γνωρίζει τις δυσκολίες μας, ακούει τις προσευχές μας. Ας μην το χάνουμε λοιπόν,
Ο Κύριος δεν επιτρέπει πειρασμούς που δεν αντέχουν και μας φωνάζει μέσα στην αιμοθύελα. Εγώ είμαι, μη φοβήστε. Θα έρθει σε λίγο το πλοίο της ζωής μας και θα κοπάσει ο άνεμος. Αδελφοί, όσο ο Πέτρος το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο κοίταζε στα μάτια των Κύριων, προχωρούσε σταθερά και εκείνωσε πάνω στα κύματα. Όταν όμως έστρεψε το βλέμμα του στα πελώρια κύματα, τρομοκρατήθηκε και άρχισε να κατοποτίζεται. Ας μάθουμε λοιπόν και εμείς να έχουμε το βλέμμα διαρκώς το δικό του βλέμμα. Η σκέψη μας και η καρδιά μας με εμπιστοσύνη και ελπίδα στον αρχηγό της πίστεως και της ζωής μας, τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Σε Αυτόν ας πρευγάζει καθένας μας, Κύριε σώσον με. Και ο Κύριος θα πιάνει αμέσως το χέρι μας, θα κατασυχάζει την τρικυμία και θα μας σώζει.